Από ώρα σε ώρα αλλάζουν τα δεδομένα στην καθημερινότητα των Ελλήνων εξαιτία του κορονοϊού. Ενδεικτικό τη κατάσταση αυτή είναι ότι στι 12 το μεσημέρι δόθηκε συνέντευξη τύπου Εν ώψη τη Ολυμπιακή Λαμπαδιδρομία στην Αλεξανδρούπολη, αλλά μία ώρα αργότερα, η Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να διακόψει την τελετή για την προάσπιση τη δημόσια υγεία. Η φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων επρόκειτο να φτάσει τη Δευτέρα το απόγευμα στην πρωτεύουσα του Εύρου. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη, πλαισιωμένο από τον Διοικητή τη Τροχέα και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώ και του Λαμπαδιδρόμου, ενημέρωνε του πολίτε για τον τρόπο διεξαγωγή τη Ολυμπιακή. Να στείλουμε ένα ε, ηχηρό, δυνατό μήνυμα τόσο αγάπη και αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπό μα που το χρειαζόμαστε τις τελευταίες εβδομάδες, όσο και ένα ηχηρό, δυνατό μήνυμα ειρήνης προς κάθε, κάθε κατεύθυνση, προς κάθε γωνία αυτού του πλανήτη. Όταν είμαστε νέοι θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να προσβληθούμε από κανέναν και από τίποτα. Θεωρώ ότι τα νέα τα παιδιά θα πρέπει να είναι προσεκτικά, να ακολουθήσουν τις οδηγίες των ειδικών, να αποφύγουν τις μεγάλες μαζόξεις και να βγούμε από αυτό όσο γίνεται πιο αλόβητοι όλοι. Να έχουμε λοιπόν υπομονή, υπευθυνότητα και ελπίδα για να τερματίσουμε αυτό το μαραθώνιο που όλοι μας περνάμε αυτό τον καιρό. Είμαι 78 χρονών, είμαι και αθλητής των ενεργείων των Συλλόγων Βιτεράλων Αλεξανδρούπολης. Ο αθλητισμός είναι υγεία και πάνω απ' όλα υγεία και, και χαρά. Στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου έγινε γνωστό ότι η λαμπαδιδρομία δεν θα είχε θεατές, αλλά οι πολίτες θα είχαν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν από τις τηλεοράσεις και το διαδίκτυο. Παράλληλα, οι διοργανωτέ κάλεσαν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τα μέτρα προστασίας που ανακοίνωσαν οι οργανισμοί υγείας. Για yeah. παράδειγμα προς μίμηση, Λόγω ηλικία ναι, όμω ναι. από απόσταση, κύριε Γιώργο, έτσι ούτε από απόσταση. Έτσι, ναι. Μάλιστα, οι διοργανωτέ έστειλαν μηνύματα προ του πολίτε να παραμείνουν στα σπίτια του και για όσε ημέρε χρειαστεί να προστατέψουν με την υπεύθυνη στάση του του ίδιου και του συμπολίτε του. Κύριε Κοντοστάθι, εκτό από εσά που θα τρέξετε, όλοι οι υπόλοιποι μένουν σπίτι, έτσι. Ναι. Να σημειωθεί επίση ότι ανακοινώθηκε από τον Δήμο Αλεξανδρούπολη η προσωρινή απαγόρευση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου. Όλε οι αθλητικέ εγκαταστάσει, ανοιχτέ και κλειστέ, θα παραμείνουν κλειστέ έω τι 27 Μαρτίου. Όσον αφορά στην Ολυμπιακή Φλόγα, η παράδοσή τη στην Οργανωτική Επιτροπή Τόκιο 2020 θα γίνει κανονικά την 5η-19 Μαρτίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο, χωρί όμω την παρουσία κοινού.